Μετά την επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων από το Υπουργείο Μεταφορών που διερευνούσε τις πηγές χρηματοδότησης του Βόρειου Οδικού Άξονα της Κρήτης, η απάντηση ήρθε χθες από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κατά την ομιλία του πριν την ψήφιση του προϋπολογισμού για το 2020 αναφέρθηκε στην απόφαση κατά το τελευταίο Eurogroup περί επιστροφής στην Ελλάδα μέχρι το Μάιο του 2022 5,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία θα χρηματοδοτηθούν έργα ανάπτυξης όπως και ο Βόρειος Οδικός Άξονας. Στο τελευταίο Eurogroup αποφασίστηκε τα κέρδη από τη διακράτηση των ομολόγων των κεντρικών τραπεζών να επιστρέψουν στην Ελλάδα χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις και χωρίς προϋποθέσεις. Συνολικά, μέχρι τον Μάιο του 2022, τα δημόσια ταμεία θα ενισχυθούν συνολικά με 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για να χρηματοδοτήσουν την ανάπτυξη. Για τη χρηματοδότηση κρίσιμων έργων, όπως ο Βόρειος, ο οδικός άξονας της Κρήτης. Αναφορά κατά την ομιλία του στη Βουλή, για το Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης έκανε εκεί ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Καραμαλής. Άλλο παράδειγμα ο ΒΟΑΚ. Τι παραλάβαμε? Μια μολυβιά στο χάρτη, καμιά μελετητική ωριμότητα, ούτε καν ενδεικτικό περιεχόμενο του έργου και έναν διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τρέχα γύρευε. Ποιον νομίζουνε ότι κοροϊδεύουνε? Είμαστε εμείς στη τελική ευθεία να τελειώσουμε όλες τις μελέτες που πρέπει να γίνουνε. Και το πιο σημαντικό, να βρούμε επιτέλους χρηματοδότηση για ένα έργο το οποίο όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε γίνει, διότι απλούστατα κανένας δεν είχε έρθει με μια αξιόπιστη λύση για τη χρηματοδότηση. Ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2020 κυρώθηκε από την Βουλή των Ελλήνων με 158 ψήφους υπέρ και 139 κατά και τον Πρωθυπουργό να ανακοινώνει νέα μείωση του έμφυα και μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης, κάνοντας αναφορά στη μεσαία τάξη. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο προϋπολογισμός δεν κρύβει το ενδιαφέρον του για τη μεσαία τάξη και τους μισθωτούς. Και ξέρω ότι μέχρι στιγμής οι μισθωτοί, ειδικά αυτοί με εισοδήματα άνω των 20.000 ευρώ, δεν έχουν ωφεληθεί τόσο από τις πολιτικές μας στο βαθμό που ίσως θα περίμενα. Αυτό όμως αλλάζει. Καθώς μήνα με το μήνα εντός του 2020 θα δημιουργείται πρόσθετος δημοσιονομικός στόχος, δεσμεύομαι ότι το 2020 επιτέλους ξεκινά η μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Ξέχασα, και αυτή θα την κάνατε, αλλά δεν προφτάσατε. Και στο ίδιο διάστημα θα ολοκληρωθεί η δέσμευσή μας για συνολική μείωση του ένφια κατά 30% με πρόσθετη μείωση του ένφια κατά 8%. Προϋπολογισμό ταξικής μονομέρειας, νεοφιλελεύθερης ιδεοληψίας και πολιτικής απάτης χαρακτήρισε τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας. Ο προϋπολογισμός που μας παρουσιάζεται λοιπόν είναι άδικος και το κυριότερο είναι σε λάθος κατεύθυνση. Παράγει μεγαλύτερες αντιφάσεις και κινδύνους για την οικονομία σε μια περίοδο που πιστεύουμε ότι ήρθε πλέον η ώρα οι πολίτες να θρέψουν τους καρπούς των θυσιών τους. Στον ελληνικό λαό αξίζει ένα καλύτερο αύριο. Και πιστεύουμε ότι όπως πάντα έτσι και τώρα, αυτό το καλύτερο αύριο μπορεί να το κατακτήσει μονάχα μέσα από τους αγώνες του.